Σας καλωσορίζω στο μπαλκόνι του δωματίου μου, a.k.a. Cozy Balcony. Λοιπόν, το σημερινό μας θέμα, μετά από δική σας απαίτηση, είναι το αν δίνουμε δεύτερη ευκαιρία σε σχέσεις. Προφανώς σε σχέσεις που μας έχουν πληγώσει, σε σχέσεις που έχουμε χωρίσει, που έχουμε απομακρυνθεί και ο σύντροφός μας, ο πρώην σύντροφός μας, θέλει να τα ξαναβρούμε. Πάμε να διαβάσουμε τα δικά σας προβλήματα, προβληματισμούς, δράματα, τραύματα και απόψεις. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, θα δω κατευθείαν από το story τις απαντήσεις σας. Πριν περάσω στις ερωτοαπαντήσεις, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να κάνετε like, subscribe και καμπανάκι, γιατί έρχεται μεγάλος διαγωνισμός με iPhone 16 και εννοείται γιατί πρέπει να είστε συντονισμένοι αν θέλετε να βλέπετε όλα τα βίντεο. Λοιπόν, απαντάει μία φίλη. Ναι, δίνει δεύτερη ευκαιρία δηλαδή. Και αν αλλάξει, φέρομαι σαν να μην έγινε ποτέ. Αν δεν αλλάξει, να πάει στη μαμά του. Δεν θα σας πω ακόμα ποια είναι η δική μου άποψη, αλλά συμφωνώ με την προσέγγιση. Δηλαδή, όντως, αν συγχωρέσεις κάποιον, αν μπεις στη διαδικασία να του δώσεις δεύτερη ευκαιρία, προφανώς δεν τον δέχεσαι ξανά για να τον τιμωρήσεις και να του κάνεις τη ζωή δύσκολη. Είναι πάρα πολύ απαγορευτικό και red flag το να δέχεσαι έναν άνθρωπο και να του τονίζεις ξανά και ξανά το λάθος που έκανε. Οπότε, είμαι πάρα πολύ σύμφωνη με το μήνυμα της φίλης ότι αν δεχτείς κάποιον και του δώσεις δεύτερη ευκαιρία, πρέπει να φερθείς σαν να μην έχει γίνει. Αλλιώς όντως, αν δεν είναι αντάξιος της ευκαιρίας που του έδωσες, να πάει από εκεί που ήρθε. Αναλόγως στο τι σου έχει κάνει ο άλλος, αν δεν έχει κάνει κάτι τραγικό, θα έδινα. Όλοι αξίζουν δεύτερη ευκαιρία, λέει η φίλη μας εδώ, αλλά τρίτη ποτέ. Άμα το κάνει μία φορά, θα το ξανακάνει κι άλλη. Εγώ σε αυτή την περίπτωση θα πω ότι ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Αυτή είναι μία άποψη που παίζει πάρα πολύ, ειδικά στο θέμα της απιστίας, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι σωστό να βάζουμε όλους τους ανθρώπους κάτω από τέτοιου είδους γενικεύσεις. Πάντα δίνω μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων. Έτσι φεύγω πιο εύκολα μετά χωρίς πόνο. Και αυτή η ωραία προσέγγιση. Πίστευα στις ευκαιρίες μέχρι που την έπεσε στην αδερφή μου. Τώρα δυσκολεύομαι να εμπιστευτώ άνθρωπο γενικά. Όχι μόνο για αυτόν, αλλά όταν σε έχει προδώσει η ίδια σου η αδερφή για έναν τύπο που ούτε καν ήθελε, εν τέλει πώς να προχωρήσεις. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνω, δεν μας έχεις δώσει πολλές λεπτομέρειες, αλλά όπως αντιλαμβάνομαι, είχες μία σχέση με έναν άνθρωπο και αυτός την έπεσε στην αδερφή σου. Και δεν τελειώνει εκεί το κακό. Το θέμα είναι ότι από ό,τι καταλαβαίνω, η αδερφή σου ενέδωσε. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ απογοητευτικό να δέχεσαι προδοσία όχι μόνο από έναν άνθρωπο, αλλά από δύο ανθρώπους τους οποίους εμπιστεύεσαι. Ο ένας είναι ο σύντροφός σου, όπου στις σχέσεις με τους συντρόφους μας το πιο βασικό, το θεμελιώδες είναι η εμπιστοσύνη. Και φυσικά το άλλο άτομο είναι η αδερφή σου, που είναι ένας άνθρωπος που φαντάζομαι τον έχεις ζήσει από τότε που θυμάσαι τον εαυτό σου, θεωρείς οικογένειά σου, είναι η οικογένειά σου και φυσικά είναι ασύλληπτο το να σε προδίδει ένας άνθρωπος με τον οποίο έχεις μεγαλώσει μαζί και ίσως τον θεωρείς και ως ένα βαθμό προέκταση του εαυτού σου. Θέλω σε αυτό το σημείο να σου πω ότι λυπάμαι πραγματικά, ότι σίγουρα δεν είσαι η μόνη που έχει περάσει κάτι τέτοιο και ότι πρέπει να πάρεις σίγουρα το χρόνο σου. Το να σου πω εγώ ότι δεν είναι όλες οι ανθρώπινες σχέσεις έτσι, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι δεν θα σου κάνει κάποια διαφορά, γιατί σε αυτή τη φάση της ζωής σου πρέπει να πάρεις χρόνο για τον εαυτό σου και πρέπει να πατήσεις τα πόδια σου, αλλά με αισιοδοξία, με το να μην το βάλεις κάτω, με το να αγαπάς και να πιστεύεις στον εαυτό σου, θεωρώ ότι αυτό το πάρα πολύ άσχημο κομμάτι της ζωής σου θα είναι σύντομα παρελθόν. Μου την έπεφτε, ενώ είχα σχέση με την πρώην κοπέλα μου. Okay, λέει μου την έπεφτε, ενώ είχα σχέση με την πρώην κοπέλα μου. Δίσταζα γιατί την ήξερα από κοινή παρέα και είχε τύχει να έχει κάνει το ίδιο και παλιότερα, να μπει ανάμεσα σε ζευγάρι για το τίποτα. Τελικά, επειδή με την πρώην μου ήταν να τελειώνει η φάση, ξεκίνησα μαζί της. Και όλα ήταν τέλεια, μέχρι που την έπιασα να μιλάει με έναν φίλο μου. Τώρα μου ζητάει να τα ξαναβρούμε, αλλά δεν μπορώ να τη συγχωρέσω. Μάλιστα. Από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με το γεγονός ότι αυτή η κοπέλα, όπως λες, το έχει κάνει και στο παρελθόν αυτό, δηλαδή
είχε μπει σε μία σχέση, ήταν το τρίτο άτομο σε μία σχέση. Το έκανε δεύτερη φορά με τη δική σου σχέση. Και από ό,τι αναφέρεις, ακόμη και όταν ήταν στη σχέση, συνέχιζε ή μάλλον ξεκίνησε να μιλάει ξανά με τρίτο άτομο. Είναι ένα μοτίβο αυτό το πράγμα. Και δυστυχώς, όταν ένας άνθρωπος δείξει ότι λειτουργεί με συγκεκριμένα μοτίβο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει, ειδικά εφόσον δεν έχει μπει στη διαδικασία να αλλάξει και να αντιληφθεί το λάθος του. Πολύ πιθανό το γεγονός ότι σου ζητάει να τα ξαναβρείτε να έχει να κάνει με τον εγωισμό της και απλά να θέλει να τα ξαναβρείτε ώστε να επαναλάβει το ίδιο λάθος ή να είναι αυτή η οποία θα σε αφήσει αυτή τη φορά. Δεν θέλω να προκαθορίσω την σχέση σε περίπτωση που της δώσεις αυτή την ευκαιρία και φυσικά είναι δική σου η απόφαση. Θέλω όμως να θυμάσαι ότι αυτός ο άνθρωπος σου έχει δείξει ήδη κάποια σημάδια της συμπεριφοράς του που είναι red flag. Άρα έχεις ένα αρκετά μεγάλο μερίδιο ευθύνης αυτή τη φορά στην ευκαιρία που θα δώσεις, γιατί αν την πατήσεις δεν θα είναι και ένα γεγονός που μπορεί να σου προκαλέσει έκπληξη στη σχέση με το συγκεκριμένο άτομο. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο μήνυμα. Συνήθως ναι, αλλά μετά πάει δεύτερη, τρίτη κλπ. Μέχρι να καταλάβω ότι ήταν toxic και κακός, κακή για μένα. Συμφωνώ, ναι. Και όταν αντιλαμβάνεσαι το ότι κάποιος είναι κακός για σένα, είναι και πιο εύκολο να προχωρήσεις με τη ζωή σου. Ναι, γιατί και εγώ έχω κάνει λάθη και έχω επανορθώσει με τη δεύτερη ευκαιρία. Πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Είναι αξιέπαινο το ότι όταν σου γίνεται μια τέτοια ερώτηση για το αν δίνεις δεύτερες ευκαιρίες ή όχι, μπαίνεις στη διαδικασία να σκεφτείς ότι κι εσύ είσαι ένας άνθρωπος που έχει κάνει λάθη και έχει υπάρξει στη ζωή του σε στιγμές που ήθελε μια δεύτερη ευκαιρία. Γιατί κανένας μας δεν είναι αλάνθαστος και μου άρεσε πάρα πολύ η προσέγγιση αυτής της κοπέλας που σκέφτηκε ότι είναι σημαντικές οι δεύτερες ευκαιρίες, γιατί πολλοί άνθρωποι βελτιώνονται και διορθώνουν τα λάθη τους μέσα από αυτές. Αν υπάρχει άλλη κοπέλα, δεν θα έδινα. Για οποιονδήποτε άλλο λόγο, ναι, θα έδινα δεύτερη ευκαιρία. Ωραία. Από αυτό το σημείο θα αρχίσω να σας λέω και εγώ την άποψή μου. Συμφωνώ, γιατί όταν μπαίνει τρίτο άτομο στη σχέση, σε μια σχέση τέλος πάντων, θεωρώ ότι έχουν χαθεί τα θεμελιώδη στοιχεία που κάνουν τη σχέση αυτό που είναι. Ποια είναι αυτά? Η ειλικρίνεια, ο σεβασμός και η ανάγκη να βάζεις τον σύντροφό σου προτεραιότητα. Σίγουρα, όταν βρίσκεσαι σε μια σχέση, θα υπάρξουν δεύτερες σκέψεις. Το θέμα είναι να βάζεις τα πράγματα στη ζυγαριά και να βλέπεις τι έχει μεγαλύτερη σημασία για σένα. Μία στιγμιαία απόλαυση, το φλερτ και η επιβεβαίωση που θα πάρεις από έναν άγνωστο ή από οποιονδήποτε τρίτο, ή η σχέση και η αγάπη που έχεις χτίσει με τον σύντροφό σου. Αν το δεύτερο δεν υπερνικά τα προηγούμενα, σημαίνει ότι αυτή η σχέση ίσως και να έχει τελειώσει πια. Σε κάθε περίπτωση, πριν πάρετε την οποιαδήποτε απόφαση, εγώ προσωπικά θα συμβούλευα να δίνετε κάποιες εβδομάδες στον εαυτό σας. Ανάλογα, το χρονικό περιθώριο το ξέρετε εσείς. Μπορεί να είναι μέρες, μπορεί να είναι μήνες. Αλλά σίγουρα να δίνετε ένα χρονικό περιθώριο να σιγουρευτείτε ότι αυτό που αισθάνεστε είναι αλήθεια και δεν είναι κάποια φάση. Έχουμε και κάποια σεντόνια. Πάμε να τα διαβάσουμε και να τα συζητήσουμε. Τα διαβάζω αυτή τη στιγμή μαζί σας και ό,τι δεν προλάβουμε μπορούμε να κάνουμε και part 2. Λοιπόν, Αλεξία μου, θέλω τη συμβουλή σου σε κάτι σχετικά με τις δεύτερες ευκαιρίες, επειδή είσαι όρημη και μ' αρέσει έτσι όπως τα λες. Εγώ χώρισα πέρυσι το καλοκαίρι. Ήμουν σε ζών τότε. Εν τέλει, το αγόρι μου με κεράτωσε με μία από το χωριό μου και μου το είπε, χωρίσαμε, εγώ δεν του μιλούσα, δεν ήθελα, αυτός δεν με άφηνε σε ησυχία, όλο μου έστελνε. Ακόμη και στην αδερφή μου έστελνε να δει τι κάνω τελικά, εγώ τίποτα και λογικό γιατί ήταν χοντρό. Αλλά στο θέμα μας, έκανε τα πάντα, έστελνε παντού, με έπαιρνε τηλέφωνο, τίποτα, αδιαφορία. Πονούσα παράλληλα γι' αυτό και δεν ήθελα. Και έτσι του απάντησα επειδή τον αγαπάω. Παίζει να είναι και ο μοναδικός που αγάπησα στις σχέσεις μου. Μου είπε θέλει να μου μιλήσει, να ξεκαθαρίσει τι και πώς. Μετά από 40 κύματα που πέρασε, του είπα: οκ, βρεθήκαμε, μου εξήγησε, έκανε την κίνηση, φιλία αγκαλιά. Εγώ δεν τον άφησα, έφυγα και πάλι το ίδιο, ξαναέστελνε. Και επειδή δεν άντεξα άλλο μακριά του, ναι μεν είναι χοντρό αυτό που έκανε, μου είπε να τα αφήσουμε όλα στο παρελθόν, τα αφήσαμε. Κοίτα, θέλεις τη συμβουλή μου, δεν με ρωτάς σε τι ακριβώς. Φαντάζομαι η ερώτηση είναι αν έκανες καλά και τα ξαναβρήκες με το αγόρι σου. Αυτό θα το κρίνει ο χρόνος, δεν θα το κρίνω εγώ. Εγώ αυτό που θα σου πω είναι ότι εφόσον το ένιωθες,
καλά έκανες και έδωσες αυτή τη δεύτερη ευκαιρία. Να είσαι προσεκτική, χωρίς να επαναφέρεις τη σχέση, τα τραύματα του παρελθόντος. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά αυτό το πράγμα μόνο χειρότερα θα κάνει την κατάσταση. Οπότε εύχομαι να πάνε όλα καλά. Πάμε σε επόμενο σεντόνι. Ήμασταν μαζί 4 χρόνια. Πολύ τοξικός και χειριστικός σαν χαρακτήρας και με πολλά οικογενειακά προβλήματα. Αυτό κι αν είναι red flag. Τέλος πάντων. Έκανα υπομονή σε όλα γιατί έλεγε ότι με αγαπούσε. Όμως κάθε ευκαιρία έδειχνε το αντίθετο γιατί ήξερε ότι δεν φέρνω αντιρρήσεις. Ποτέ δεν έβαλε τη σχέση μας σε προτεραιότητα. Πάρα πολύ σημαντικό. Κέριο. Για τη σχέση, θα έλεγα. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο του έλεγα συνεχώς ότι δεν είμαι χαρούμενη και πως πρέπει να διορθώσει πράγματα στη συμπεριφορά του. Δεν άκουσε ποτέ μέχρι τη στιγμή που τον άφησα. Εκεί τα άκουσε όλα. Μετάνιωσε και ήθελε να προσπαθήσουμε. Εγώ όμως είχα φύγει. Να δίνεις ευκαιρία, αλλά χωρίς να χάνεις τον εαυτό σου και να θυσιάζεσαι. Πρέπει να είναι αμοιβαίο. Σας αγαπώ πραγματικά. Τα μηνύματά σας είναι βάλσαμο. Χαίρομαι πάρα πολύ για το επίπεδο ψυχικής ωριμότητας στο οποίο έχετε φτάσει και εύχομαι και σε ακόμη μεγαλύτερο. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό που λες, γιατί οι περισσότερες κοπέλες, όταν ένας άνθρωπος τους αρχίζει, ξέρεις, αυτά τα κλάματα και τα λοιπά και τα λοιπά και θα αλλάξω και τώρα ακούω και τα λοιπά, ενδίδουν. Εφόσον αισθάνεσαι ότι έφτασες στο αμήν και ότι είτε έχασες τον εαυτό σου, είτε έφτασες στο σημείο να χάσεις τον εαυτό σου, πάρα πολύ καλά κάνεις και πάρα πολύ καλά λες ότι δεν χρειάζονται σε ένα τέτοιο σημείο οι δεύτερες ευκαιρίες. Μιλούσα με ένα παιδί από την τάξη μου, είχαμε έρθει αρκετά κοντά, θα έλεγα όμως από πολύ καιρό δεν είχαμε μιλήσει, μετά από πολύ καιρό δεν είχαμε μιλήσει και εγώ πήγα να του στείλω μήνυμα, αλλά είδα ότι με έχει κάνει μπλοκ. Τον ήθελα και τώρα, δηλαδή φέτος που είμαστε στο σχολείο, η κολλητή μου λέει ότι με κοιτάει. Επίσης έχω ακόμα συναισθήματα για αυτό το παιδί και τώρα δεν μιλάμε. Αυτό είναι το δικό μου story time, δεν ξέρω αν είναι στο θέμα τόσο πολύ, αλλά ήθελα να το πω σε κάποιον, είσαι καλύτερη. Λίγο εκτός θέματος, κοίτα. Εφόσον σε έχει κάνει μπλοκ και εφόσον βλέπεις ότι δεν ανταποκρίνεται, δεν ξέρω κατά πόσο να δώσεις βάση στα λόγια της κολλητής, γιατί μπορεί η φίλη σου να έχει δει όντως να σε κοιτάει κάποιες φορές και να το έχει κάνει θέμα χωρίς να είναι τόσο μεγάλο θέμα, απλά επειδή θέλει η ίδια να το πιστέψει για να σε κάνει χαρούμενη. Εγώ θα έλεγα άφησέ το και πήγαινε παρακάτω και ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει. Μέχρι μία είναι καλή να δίνεις, αρκεί να περάσει από 40 κύματα ο πρώην σου, νομίζω. Δεν είμαι αυτής της άποψης σε καμία περίπτωση. Θεωρώ ότι αν πρέπει να δώσεις δεύτερη ευκαιρία, πρέπει να το κάνεις με την καρδιά σου, να νιώθεις ότι μπορείς να συγχωρήσεις τον άνθρωπο που σου ζητάει αυτή την ευκαιρία ή τουλάχιστον να μπορείς να προσπαθήσεις έμπρακτα. Γιατί χρειάζεται, μπορεί να έχει κάνει ο ένας τη βλακεία, αλλά χρειάζεται προσπάθεια και από τους δύο για να φτιάξει η κατάσταση. Καλός ή κακός. Οπότε, αν είναι να μπει σε μια διαδικασία εκδίκησης, ξέχνα το, σίγουρα δεν είναι για σένα και σίγουρα θα ταλαιπωρηθείτε και θα πληγωθείτε και οι δύο στο τέλος. Εμένα η δική μου άποψη είναι ότι το να δίνεις δεύτερη ευκαιρία εξαρτάται από την περίπτωση και την περίσταση. Πολλές φορές έχω διαβάσει κάτι κάπου που έλεγε ότι δίνεις ξανά και ξανά και ξανά, μπορεί να ήταν και μήνυμα, δεν θυμάμαι, μέχρι να μην αντέχεις άλλο και να βαρεθείς, να συγχαθείς από μόνη σου, ας πούμε. Είναι και αυτό μια τεχνική, τακτική, γιατί έτσι στο τέλος δεν σου έχει μείνει κανένα αποθυμένο, δεν αναρωτιέσαι τι κι αν. Τι κι αν άλλαζε, τι κι αν διορθωνόταν, τι κι αν προσπαθούσε, τι κι αν με αγαπούσε έτσι όπως ήθελα να με αγαπάει. Ξέρεις ότι δεν υπήρχε πιθανότητα βελτίωσης, τουλάχιστον με εσένα, οπότε και αυτή είναι μια καλή μέθοδος. Αλλά φυσικά εξαρτάται τον άνθρωπο. Είναι κάποιοι άνθρωποι, από την άλλη, που δεν μπορούν να δώσουν δεύτερη ευκαιρία, ακόμη και αν θέλουν πάρα πολύ τον άνθρωπο που τους πλήγωσε. Δεν μπορούν να το κάνουν. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογήσετε προσεκτικά το τι σημαίνει αυτό το πράγμα για εσάς, το να δώσετε τη δεύτερη ευκαιρία, το αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε στη νέα σας σχέση, γιατί η σχέση σας δεν θα είναι όπως ήταν πριν και κάποια πράγματα δεν χρειάζονται και πάρα πολύ σκέψη. Δηλαδή, ως ένα βαθμό ναι, σκέψου, αλλά από ένα σημείο και μετά κάνει και αυτό που νιώθει η καρδιά σου και το ένστικτό σου. Αυτά από μένα για αυτό το θέμα. Ελπίζω να σας βοήθησα και θα κάνουμε ίσως part 2 για τα υπόλοιπα. Πριν κλείσω, θέλω like, subscribe και καμπανάκι και αυτά. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Αυτό ήταν ένα talk του Alex και γράψτε μου στα σχόλια αν συμφωνείτε, αν διαφωνείτε με το θέμα και τι θέλετε να δείτε σε επόμενο επεισόδιο talk του Alex.